Είναι βολική και μια τέτοια αντιπαράθεση. Βολεύει την κυβέρνηση για να κρυφτεί ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ονομαστεί και ολοκλήρωση ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος που βάζει τα φόπλακα στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Και δεν πρόκειται για παρέκκληση από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υποκριτικά σας κατηγορούν τα άλλα κόμματα, πρόκειται για την κανονικότητά της. Προπέτασμα καπνού είναι οι διακηρύξεις τόσο της δικής σας κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων για τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα και την καταπολέμηση του στίγματος. Στόχος ήταν το πετσόκομμα των κρατικών δαπανών για την ψυχική υγεία που αντιμετωπίζεται σαν κόστος με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της ψυχικής υγείας, την εκμετάλλευση του ψυχικού πόνου και της ψυχικής ασθένειας από τις ΜΚΟ που ξεκοκαλίζουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τι έλεγε χαρακτηριστικά ο νόμος του 1999 για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που επικαλείστε? Έλεγε: οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα δεν θα πρέπει να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες που μπορεί να αναπαράγουν και να ανταγωνίζονται τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν εκτός δημοσίου τομέα. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Το 2007 οι κλίνες του ιδιωτικού τομέα για την νοσηλεία ψυχιατρικών περιστατικών αποτελούσαν το 27,3% του συνόλου, το 2015 έφτασαν το 33,1%, ενώ το 2018 οι κλίνες σε δημόσια θεραπευτήρια ήταν 1.356 έναντι 5.706 στα ιδιωτικά. Σήμερα έχει απογειωθεί 900 στο δημόσιο και κοντά 5.000 στον ιδιωτικό τομέα. Άρα δεν άνοιξε τώρα ο δρόμος της εμπορευματοποίησης της ψυχικής υγείας, όπως σας κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι. Απλώς εσείς κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης κυριολεκτικά το απογειώσατε, διαμορφώνοντας με αυτό το νομοσχέδιο το ευνοϊκό έδαφος για τους επιχειρηματίες της υγείας που βλέπουν την ψυχική οδύνη ως ευκαιρία για επικερδής business. Ισχυρίζεστε ότι πάτε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση που επικρατεί στα ψυχιατρικά νοσοκομεία που έχουν απομείνει. Ασυλικές συνθήκες νοσηλείας που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχετε διαμορφώσει εσείς με την πολιτική σας. Γιατί ποιος έχει την ευθύνη που στηβάζονται ασθενείς σε ράτζα, συνοστίζονται ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, το είδος και τη βαρύτητα της πάθησης, σε ακατάλληλους χώρους, με απαρχαιωμένες υποδομές και τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Εδώ πέρσι νοσηλεύονταν σε κλινικές του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, χωρίς κλιματισμό, σε συνθήκες καύσωνα. Και μετά λέτε προκλητικά ότι τα ψυχιατρικά νοσοκομεία δεν καταργούνται. Αντίθετα, όπως ισχυρίστηκαν κυβερνητικοί βουλευτές, αναβαθμίζονται με νέες λειτουργίες. Με τι υποδομές και με τι προσωπικό. Αλλά και ποιος έχει την ευθύνη για την ανυπαρξία πρακτικά κρατικών κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που οδηγούν σε αύξηση των επανεισαγωγών? Άλλωστε και το υψηλό ποσοστό αναγκαστικών νοσηλιών, που το 60% είναι ακούσιες, αποδεικνύει την ανυπαρξία της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα. Και όλα αυτά βέβαια είναι τα έργα και οι μέρες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Εξοργιστικό λοιπόν είναι να ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει έλλειψη δομών, αλλά έλλειψη ενιαίου σχεδιασμού των δομών αυτών. Δηλαδή, αντί το κράτος να αναπτύξει τις απαραίτητες πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες που χρειάζονται, έρχεται να νομοθετεί στην ενιοποίηση των υπάρχοντων. Ποιες είναι λοιπόν οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο, που προκλητικά ονομάζουν οι κυβερνητικοί βουλευτές και ως πρόοδο? Ορίζεται ενιαίους κανόνες λειτουργίας, κοστολόγησης και χρηματοδότησης για να διασυνδεθούν οι ελάχιστες υποδομές του δημόσιου τομέα με την πανσπερμία των δομών του ιδιωτικού τομέα. Προσπαθείτε να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά και τη δεδομένη πολιτική της υποχρηματοδότησης υποστελέχωσης και της έλλειψης δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας. Με το νομοσχέδιο όμως ετοιμάζεται και λουκέτο στα κέντρα πρόληψης και στα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης. Αποτέλεσμα του νομοσχεδίου θα είναι περαιτέρω απεξίωση της απεξάρτησης, της κοινωνικής επανένταξης και της πρόληψης ως ένα συνεχές, το χτύπημα της δωρεάν παροχής τους προοπτικά, η ενίσχυση της αντιεπιστημονικής αντίληψης περί ιατροκοποίησης ενός πολυπαραγοντικού κοινωνικού φαινομένου όπως είναι η εξάρτηση.
Πώς βέβαια από την απαξίωση της πρόληψης και της απεξάρτησης φτάσαμε στο λουκέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, γιατί όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις έχουν ξυλώσει το κουβάρι. Ορισμένα παραδείγματα θα φέρουμε. 2004. Καταγράφεται μείωση 40% των κρατικών κονδυλίων για τα προγράμματα πρόληψης και απεξάρτησης. 2005. Με προεδρικό διάταγμα της Νέας Δημοκρατίας, μέρος της απεξάρτησης μπορούν να αναλαμβάνουν ΜΚΟ και ιδιωτικοί φορείς. 2008. Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης πάλι της Νέας Δημοκρατίας για τα ναρκωτικά, προτείνεται η σύνδεση των στεγνών προγραμμάτων με τα προγράμματα μεθαδόνης και η χορήγηση μεθαδόνης από τα νοσοκομεία, φυλακές, στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και από ΜΚΟ και ιδιώτες. 2009-2011 όμως ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που μεταφέρει τις μονάδες υποκατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο την ψυχοκοινωνική στήριξη του χρήστη. 2013, με νόμο που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ανοίγει πόρτα στην ιδιωτικοποίηση της πρόληψης και της θεραπείας. 2017 καταγράφεται μείωση των προϋπολογισμών του ΚΕΘΕΑ κατά 50% και του ΕΚΑΝΑ κατά 30%. 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει την ίδρυση χώρων εποπτευόμενης χρήσης και άλλα, και αυτό το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών και Χρυσή Αυγή, για να μην ξεχνιόμαστε. 2019. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταργεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ. 2020. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επεκτείνει νομοθετικά τη δυνατότητα και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να λειτουργούν χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουμε αντισταθεί, έχουμε αναδείξει και έχουμε ήδη προβλέψει αυτές τις εξελίξεις, που είναι σε βάρος τελικά των ίδιων των χρηστών, των οικογένειών τους και των εργαζόμενων στο χώρο. Και ο ΕΠΑΕ έρχεται ως επιστέγασμα όλων αυτών των εξελίξεων στην προσπάθεια το εχθρικό αστικό κράτος να διαχειριστεί ένα κοινωνικό φαινόμενο με όρους κόστος ωφέλους. Στο όνομα του πλουραλισμού χτυπάται στην ουσία τη στεγνή θεραπεία, προγράμματα που στη χώρα μας φτάνουν κοντά στο 70% αποτελεσματικότητα, από τα πιο υψηλά στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα στεγνά προγράμματα έχουν ως μέρος της θεραπείας τη συστηματική δουλειά με την οικογένεια του χρήστη ή με το σημαντικό άλλο. Και αλήθεια, πού στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για το ρόλο των συλλόγων οικογένειας για τις ομάδες οικογένειας. Στον ΚΕΑΔΑ και η οικογένεια του χρήστη. Γι' αυτό σας λέμε ότι το νομοσχέδιο είναι ευθεία βολή στο μέλλον των στεγνών προγραμμάτων. Και επειδή ακούστηκαν εδώ από κυβερνητικούς βουλευτές ότι δεν έχουμε επικοδομητικές προτάσεις, το ΚΚΕ διοργάνωσε ημερίδα για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση το 2023. Σας καταθέτουμε λοιπόν τμήμα της βασικής εισηγητικής ομιλίας, αλλά αν θέλετε επικοδομητικές προτάσεις, παρακαλώ να ακούσετε αυτά που έχουν τόσο καιρό καταθέσει οι ίδιοι υγειονομικοί με τα αιτήματά τους. Αυτό το νομοσχέδιο πάντως πρέπει να αποσυρθεί, πρέπει να καταψηφιστεί.